χειρητικές θεραπείες χορηγούνται προκειμένου ένας όγκος να μικρύνει και να επιτύχουμε τη χειρουργική αφαίρεσή του με μεγαλύτερη ασφάλεια ή τη μείωση της έκτασης του χειρουργείου. Οι προεγχειρητικές ή αλλιώς νεοεπικουρικές θεραπείες εφαρμόζονται σήμερα σε αρκετούς όγκους. Στον καρκίνο του μαστού, οι πρώτες αναφορές γίνονται τη δεκαετία του 70, όπου εφαρμόστηκε στις περιπτώσεις που ο όγκος ήταν μεν τοπικός αλλά ανεγχείρητος. Έκτοτε, η προεγχειρητική θεραπεία στον καρκίνο του μαστού εφαρμόζεται όλο και πιο συχνά, καθώς προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα, τόσο όσον αφορά το κοσμητικό αποτέλεσμα, περισσότερες δηλαδή ασθενείς αποφεύγουν τη μαστεκτομή και υποβάλλονται σε εγκεκτομή, όσο και όσον αφορά την επιβίωση και πρόγνωσή τους. Οι περισσότερες ασθενείς με καρκίνο του μαστού σταδίου 2 και 3 θα λάβουν προεγχειρητική χημειοθεραπεία. Κάτι άλλο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ο υπότυπος του καρκίνου του μαστού. Τρεις είναι οι μεγάλες κατηγορίες, ο ορμονοθετικός, ο HER2-θετικός και ο τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού. Οι ασθενείς με HER2-θετικό καρκίνο του μαστού συνήθως λαμβάνουν χημειοθεραπεία συνδυασμένη με αντι-HER2 θεραπεία, ενώ στην περίπτωση του τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού λαμβάνουν και ανοσοθεραπεία. Σε περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις σε αυτούς τους δύο υποτύπους καρκίνου του μαστού, καταφέρνουμε να έχουμε εξαφάνιση του όγκου και αυτό σχετίζεται με καλύτερη πρόγνωση. Ακόμη, σε μετεμνοπαυσιακές γυναίκες με ορμονοθετικό καρκίνο του μαστού υπάρχει επιλογή της προεγχειρητικής ορμονοθεραπείας. Ένα άλλο πλεονέκτημα της προεγχειρητικής θεραπείας είναι στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν θετικοί λεμφαδένες και αυτοί γίνονται αρνητικοί, εξαφανίζεται δηλαδή ο όγκος. Αυτές οι γυναίκες μπορούν με ασφάλεια να αποφύγουν την ακτινοθεραπεία στην περιοχή της μασχάλης. Οι εξελίξεις σε αυτό το στάδιο της νόσου είναι ραγδαίες και στο μέλλον περιμένουμε να δούμε περισσότερα φάρμακα, πιο δραστικά και με καλύτερο προφίλ τοξικότητας, γεγονός που μας κάνει να αισιοδοξούμε.